Μία νέα εκπομπή. Θα είμαστε μαζί τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο και από εκεί και ύστερα βλέπουμε, καθώς θα αλλάξει πάλι το πρόγραμμά μας λόγω της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Μία εκπομπή που θα τα λέμε έξω από τα δόντια. Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν. Μία εκπομπή που σκοπός της και καθήκον θα έλεγα εγώ είναι να καυστηριάσει τα κακώς κείμενα όχι μόνο του τόπου μας αλλά και γενικά της πολιτικής και κοινωνικής σκηνής. Στους σημερινούς καλεσμένους. Τιμή μου που στην πρώτη εκπομπή ξεκινάω με το δάσκαλο, τον Γρηγόρη τον Χριστίδη. Δάσκαλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αθανάση. Ο κύριος Μιχάλης Κορδάς, πρόεδρος Αναπτυξιακής. Διευθυντής. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Που έχετε ακούσει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό και ποτέ δεν κρυφτήκατε και μιλήσατε. Γι' αυτό είναι τιμή μας που σας έχουμε την πρώτη μας εκπομπή. Και θα ακούσετε και άλλα, βέβαια. Και θα ακούσετε και άλλα. Και ο Χάρης Ταφόπουλος, μέλος του Συλλόγου Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει την ανεργία και το σκληρό πρόσωπο της Ελλάδας σήμερα όσο κανείς άλλος. Τιμή μας. Όχι όσο κανείς άλλος. Υπάρχουν άνθρωποι που δοκιμάζονται πολύ πιο σκληρά από μένα, που είναι πολύ περισσότερο χρόνο άνεργοι από μένα και σίγουρα οι ανάγκες τους είναι πολύ μεγαλύτερες από μένα. Λοιπόν, η ροή της εκπομπής μας έχει ως εξής. Θα παρακολουθούμε κάποια βίντεο, κάποια αποσπάσματα και μετά θα τα σχολιάζουμε για να προσπαθήσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε το πρώτο βίντεο. Είναι το βίντεο νούμερο 2, παρακαλώ. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται στην σημερινή κοινωνία, πώς συμπεριφέρεται στους νέους, αλλά και τις παθογένειες του ελληνικού κράτους που κάποιοι μπορεί να έχουν καλή πρόθεση να βοηθήσουν, όπως είναι ο κύριος Κορδάς, που προσπαθεί πραγματικά να κάνει το έργο του, δεν μπορεί να το κάνει όμως, καθώς η βάση ενός συστήματος είναι λάθος. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τη δημοσιογραφική ομάδα του Σέντερ, την κυρία Πασαλίδου, τη διευθύντριά μας, τον Γιάννη τον Κομινό, τον αρχισυντάκτη μας, που με τα ρεπορτάζ του και με τις οδηγίες τους μας βοηθάει πάρα πολύ στο να αναδείξουμε διάφορα θέματα. Καθώς και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, είναι πληθώρα, δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε όλους. Οι συνάδελφοι και φίλοι με καταλαβαίνουν. Καθώς είναι ο άνθρωπος που τα έχει ακούσει όσοι λίγοι τον τελευταίο καιρό και πολλές φορές ίσως να έχετε ευθύνες, πολλές φορές να μην έχετε ευθύνες, κύριε Σκορδά. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Σας ενημέρωσα και πριν μπούμε στο στούντιο ότι γνωρίζω άνθρωπο που του είχε προταθεί θέση εργασίας εκτός Καβάλας, παντρεμένος με παιδιά. Δεν την αποδέχτηκε, ήταν τρίμηνο, προτίμησε τους 5 μήνες σε αυτό το πρόγραμμα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ενώ αρχικά ήταν στους επιτυχόντες και είχε κάνει αποδοχή της θέσεως, μετέπειτα τον ενημέρωσαν ότι δεν είναι μέσα στους επιτυχόντες και δεν θα εργαστεί τελικά. Αυτός ο άνθρωπος από πού να ζητήσει το δίκιο του τώρα ή να ζητήσει αποζημίωση που έχασε και την άλλη την εργασία που ήταν εποχιακή βέβαια για 3 μήνες. Να σχολιάσουμε πρώτα παρακαλώ. Τα πράγματα πώς έχουν. Παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά την κοινοφελή. Είμαστε λοιπόν σε μια διαδικασία και έχουμε πάρει τις 2 εκθέσεις ελέγχου για τους 2 φορείς, για την Ένωση Καταναλωτών και τον Ομίλο Φίλο Θανάσης και Περιβάλλοντος Νέας Καρβάλης. Δεν σας κρύβω ότι σε σύνολο 1.445 θέσεων, οι 3 προκηρύξεις των 3 φορέων και της πνοής δηλαδή, στην πρώτη διαδικασία προέκυψαν 123 κοινωνές θέσεις που δεν είχαν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να καλυφθούν. Η πρώτη έκθεση ελέγχου και από εκεί που δημιουργήθηκε ο θόρυβος αφορούσε την Ένωση Καταναλωτών, ήλθε την προηγούμενη εβδομάδα. Επ' αυτής προέκυπτε λοιπόν ότι 52 θέσεις, 52 κωδικοί θέσεων που είχε γίνει πρόσληψη, υπήρχαν σφάλματα σε ό,τι αφορά τα τυπικά προσόντα και θα πούμε τι εννοούμε. Και σε 125 στάσεις εκδικάστηκαν θετικά οι 22. Ταφόπουλε, ακούσατε την τοποθέτηση του Διευθυντή της Αναπτυξιακής. Είστε άνεργος. Είστε από το Σύλλογο Ανέργων, μάλλον. Σας καλύπτουν οι απαντήσεις. Καταρχάς, θα πω ένα πράγμα. Λοιπόν, ο κύριος Κόρδας μίλησε για μια ασπιρίνη, αλλά δεν μας μίλησε για ποια ασθένεια. Η ασπιρίνη στο χρέωμα κάνει καλό. Στο καρκίνο δεν κάνει τίποτα. Έτσι. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο τεράστιο ποσοστό, κουτάτε στο 23% λένε οι επίσημες μετρήσεις, ανέργων ανθρώπων σε αυτή τη χώρα. Που σημαίνει ότι ένας στους 4 ανθρώπους του εργατικού δυναμικού της Ελλάδος δεν δουλεύει. Επίσης υπάρχει και ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται και δεν πληρώνονται.